Δημόσια και ιδιωτικά. Η Αθήνα του Λόγου δημιουργεί τη δική της εκπομπή. Επιμέλεια, παραγωγή, Όλγα Βατή, Έλενα Χατζηιωάννου. Χαίρετε, είμαι ο Κωνσταντίνος Δελικοστόπουλος, δικηγόρος στον Άριο Πάγο και διατελέσας επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο των Παρισίων, Paris de Assas, καθηγητής επίκουρος της νομικής, διατελέσας, και σήμερα δικηγόρος στον Άριο Πάγο και αντιπρόεδρος της ανεξάρτητης αρχής με την επωνυμία Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ανεξάρτητης ρυθμιστικής αρχής. Έχω δίπλα μου τον καθηγητή, τον κύριο Κοντογιώργη. Κύριε καθηγητά. Χαίρομαι που είμαι μαζί σας και κάνουμε αυτό το διάλογο. Νομίζω ότι είναι επίκαιρη η στιγμή να συζητήσουμε σε αυτό άλλωστε που έχουμε προσκληθεί, δηλαδή με αφορμή την επίσκεψη Μακρόν, την κατάσταση στα ευρωπαϊκά πράγματα και τις εξελίξεις που διανοίγονται, αν διανοίγονται, με αφορμή και όσα υπόθηκαν εδώ στην Πνίκα από τον ίδιον, αλλά και τις εξελίξεις που διαμορφώθηκαν στην Ευρώπη το τελευταίο χρόνο ουσιαστικά και στην Αγγλία και στις Ηνωμένες Πολιτείες επίσης, γιατί είναι καταστάσεις που δεν τις γνώρισε η Δύση μέχρι σήμερα. Επομένως, νομίζω ότι έχουμε ένα περιθώριο να συνομιλήσουμε για ζητήματα που είναι πολύ ενδιαφέροντα και για την ελληνική περίπτωση. Ναι, ασφαλώς, οπωσδήποτε, και για μένα αυτονοήτως θα έλεγα είναι μεγάλη χαρά και τιμή που έχω αυτή την ευκαιρία σήμερα να συζητήσω μαζί σας, πολλό μάλλον που σας παρακολουθώ και χρόνια, το δημόσιο λόγο σας και τις παρεμβάσεις σας, και βεβαίως μας συνδέει και η αγαπημένη μας Γαλλία. Σωστά. Ως πνευματικό θεμέλιο της σκέψης μας, ενδεχομένως της μεθόδου μας, όχι αποκλειστικό βεβαίως, αλλά ίσως σε κάποιο βαθμό κυρίαρχο. Στο μέτρο που η Ελλάδα, η άρχουσα πολιτική κυρίως τάξη της Ελλάδας, δεν αγαπούσε τα παιδιά της και επομένως δεν δημιουργούσε και τις προϋποθέσεις για να βρουν εδώ στέγη και να σπουδάσουν αυτά που ήθελαν, νομίζω ότι η Γαλλία υπήρξε μια αιστεία που αναπλήρωσε αυτό ακριβώς το κενό το οποίο η ελληνική πραγματικότητα δεν το αγαπάει για να το καλύψει. Και είναι χαρακτηριστικό ότι και σήμερα η κυρίαρχη αντίληψη που υπάρχει είναι πού θα πάνε τα παιδιά έξω να σπουδάσουν και όχι πώς θα διαμορφώσουν εδώ τις προϋποθέσεις ώστε να υπάρχουν σωστά πανεπιστήμια για να μπορέσουν να διαμορφώσουν και τις προϋποθέσεις της γνώσης που χρειάζεται μια κοινωνία για να αναπτυχθεί και να επιβιώσει. Αυτό είναι κάτι σαν βαλκανική υστέρηση, κατάρα βαλκανική. Δεν είναι κατάρα βαλκανική. Δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να το εντοπίσει γεωγραφικά. Η ελληνική πραγματικότητα έχει μια ιδιαιτερότητα η οποία συνδέεται με την διαμόρφωση του ελληνικού κράτους. Η ιδιαιτερότητα αυτή συνίσταται στο ότι το πολιτικό σύστημα καλεί και επιβάλλει συνθήκες ιδιοποίησης. Έχω χαρακτηρίσει αυτό το καθεστώς ως κομματοκρατία, δηλαδή ως ένα καθεστώς στο οποίο το πολιτικό σύστημα δεν είναι αυτό το οποίο βάζει τους κανόνες, αλλά εκείνοι οι οποίοι είναι, οι όφυλαν να είναι οι διαμεσολαβητές, οι διαχειριστές του, τα κόμματα, εγκαθίστανται στο πολιτικό σύστημα, το υπεύουν κυριολεκτικά και λειτουργούν αυτά ως πολιτικό σύστημα. Με άλλα λόγια, διαρριγνύουν τη σχέση που όφιλε να υπάρχει με το δημόσιο αγαθό, με τις δημόσιες πολιτικές, με την κοινωνική συλλογικότητα. Mm-hmm. Είναι ξένο σώμα και γι' αυτό βλέπουμε ότι στην συνολική ιστορία από το 1832 και εντεύθεν, οι πολιτικές παρεμβάσεις που ξεχώρισαν είναι ελάχιστες, με κορυφαία αυτή του Βενιζέλου,
ο οποίος γιατί ξεχώρισε στην πρώτη περίοδο, γιατί στη δεύτερη έκανε και αυτός περίπου τα ίδια που κάνανε και οι άλλοι. Διότι ήρθε απ' έξω κατευθείαν, δεν σταδιοδρόμησε, δεν ξεκίνησε εδώ τη σταδιοδρομία του. Και μάλιστα σε μια εποχή που είχε καταρρεύσει το παλαιό καθεστώς. Αυτό λοιπόν είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα του γεγονότος ότι τους θεσμούς τους θέλουν για τον εαυτό τους οι άρχοντες του τόπου και όχι για το δημόσιο σκοπό που υπάρχουν. Δείτε σήμερα τι συμβαίνει με τις παρατάξεις στα πανεπιστήμια. Θεωρούν ότι πρέπει να υπάρχει το φοιτητικό κίνημα, όπως το λένε, που κάνει τα πάντα και που δεν εκβιάζει μόνο τους καθηγητές αλλά και τους φοιτητές, για να αναπαράγει το πολιτικό προσωπικό και να περνάει επιρροές, και όχι να υπάρχουν φοιτητές οι οποίοι θα εκπροσωπούν το φοιτητικό κόσμο για τα φοιτητικά ζητήματα μέσα στην πανεπιστημιακή κοινότητα. Αυτό είναι αδιάχυτο παντού, αλλά επειδή αναφερθήκαμε στο πανεπιστήμιο, ακριβώς αυτό είναι το κεντρικό πρόβλημα, δηλαδή η ιδιοποίηση του πολιτικού συστήματος και του κράτους και της κοινωνίας. Η σύγκριση με τη Γαλλία σε αυτό το τομέα. Η σύγκριση είναι μάλλον αμήλικτη, με την έννοια ότι βεβαίως και η Γαλλία ήταν η χώρα, η κατεξοχήν, όπου υπήρξαν οι κινητοποιήσεις των φοιτητών που οδήγησαν και σε πολιτικές εξελίξεις και δρομολόγησαν ή μάλλον ενδεχομένως πιστοποίησαν μεγάλες κοινωνικές, κοινωνιολογικής φύσεως αλλαγές, αναφέρομαι στα γνωστά γεγονότα, και σε μικρότερες μετέπειτα κινητοποιήσεις, αλλά γεγονός είναι ότι τα ακαδημαϊκά ιδρύματα τα γαλλικά, τα οποία είναι ως επιτοπλίστων κρατικά, αλλά και στα μη κρατικά που υπάρχουν, τηρούνται οι στοιχειώδεις κανόνες του πολιτισμού, δηλαδή της συνύπαρξης των ανθρώπων προς κοινό σκοπό, που είναι εν προκειμένου η απόκτηση της γνώσης. Και απλώς επιτρέψτε μου να πω ένα στραβείο παράδειγμα. Οψέποτε με επισκέφθηκαν φίλοι τα χρόνια των Παρισίων και ήρθαν να με δουν να διδάσκω. Συνήθως είχαμε και κοινά ενδιαφέροντα, οπότε δεν ήταν παράλογο. Αρκετοί είχαν έκπληξη από το βαθμό ευταξίας και ησυχίας που υπήρχε, ο οποίος δεν οφειλόταν στον ομιλητή, αλλά οφειλόταν στο γεγονός ότι τηρούνταν κάπως σε ένα βαθμό, με ένα βαθμό αυτορύθμισης από πλευράς των φοιτητών, τηρούνταν οι κανόνες. Και έλεγα αστειευόμενος καμιά φορά ότι οι χώρες που φτιάχνουν τα προηγμένα τεχνολογικά αγαθά, τα οποία όλοι γνωρίζουμε, οι χώρες που φτιάχνουν το δορυφόρο ή το αεροπλάνο ή τον πύραυλο που πηγαίνει στο διάστημα, πρέπει να έχουν πανεπιστήμια στα οποία επικρατεί ησυχία. Αλλιώς δεν μπορεί να επιτευχθεί και το αποτέλεσμα. Να εκπληρώνουν το σκοπό για τον οποίο υπάρχουν. Ξέρετε, κύριε Δελικοστόπουλε, εγώ δίδασκα πολλά χρόνια στη Sciences Po, στο Ινστιτούτο Πολιτικών Επιστημών. Είναι σπουδαίο σχολείο. Όταν έμπαινα στο κτίριο, πάρα πολλές φορές μου ζητούσαν ταυτότητα. Κι ας με ήξερε, ο θηρωρός ποιος είμαι. Έτσι, ως καθηγητή. Ναι. Ζητούσαν ταυτότητα γιατί έπρεπε να είναι ανεξαίρετος ο έλεγχος και στους φοιτητές επίσης. Και το θεωρούσαν αυτονόητο ότι έπρεπε να ελέγχεται η εσωτερική πραγματικότητα για να μην μπαίνει ο καθένας και κάνει ό,τι του αρέσει. Γιατί είναι ένας χώρος που είναι αυστηρά καθορισμένος για συγκεκριμένο σκοπό. Το ίδιο συνέβαινε και με την αίθουσα. Όταν πήγαινα στην αίθουσα διδασκαλίας, ερχόταν τις περισσότερες φορές ο αρμόδιος για αυτό τον έλεγχο, για να δει αν υπάρχουν φοιτητές, αν γίνεται το μάθημα. Όταν έφευγα, υπήρχαν βοηθοί οι οποίοι αναλάμβαναν την διαχείριση του περιεχομένου της διδασκαλίας μέχρι την επόμενη φορά. Εδώ ακούμε τον Υπουργό Παιδείας να λέει ότι πρέπει να λυθεί με συνέδριο. Έτσι, και να είναι καθηγητής πανεπιστημίου. Δεν νοείται να υπάρχει αυτός ο άμεσος κίνδυνος για τη ζωή των ανθρώπων. Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης βρέθηκα πέρυσι και έπρεπε να πάω συνοδεία στο γραφείο του καθηγητή, γιατί υπήρχε κίνδυνος πίσω από τα λουλούδια και λοιπά να βρεθεί κάποιος να με μαχαιρώσει. Και αυτό να το θεωρεί ότι είναι υπόθεση επιτροπής που θα φτιαχτεί επειδή ήγηραν εκεί το πρόβλημα. Όπως και παλαιότερα άλλοι υπουργοί που λέγανε ότι πρέπει να λύσουν οι Πριτάνοι στα... Αν είναι δυνατόν. Πώς θα φύγουμε μπροστά λοιπόν. Θέλει λέει ρωμαλαίο φοιτητικό κίνημα. Μα το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να φύγει αυτό το παραταξιακό συνοθήλευμα. Αυτοί είναι που μας κυβερνάνε σήμερα. Να ρωτήσω κάτι. Είναι νομίζω εύλογο το ερώτημα. Η μακροημέρευση αυτού του συστήματος, όπως το περιγράφεται, το φαινόμενο ότι υποδιαιτήθηκε το θεσμικό σύστημα από τα κόμματα συνολικά, με παράδειγμα τα πανεπιστήμια. Αλλά και
αυτό το εστιάζεται στα τελευταία 150 χρόνια. Συνεπώς έχει μια μακροημέρευση αυτό το σύστημα. Δεν γεννάται το ερώτημα για να έχει τέτοια μακροημέρευση ότι πιθανώς έρχεται και κουμπώνει, επιτρέψτε μου την έκφραση, σε κάποιες νοοτροπίες που το, τουλάχιστον το ανέχονται, τουλάχιστον. Για να μην πω ότι το τροφοδοτούν. Θα απαντήσω μετά την διακοπή. Είμαι ο Κοντογιώργης, ο καθηγητής Κοντογιώργης, και έρχομαι να απαντήσω στην ερώτηση του κ. Δελικοστόπουλου για την αιτιολογία αυτής της κακοδαιμονίας, της ελληνικής κακοδαιμονίας, η οποία συνεχίζει επί δύο σχεδόν αιώνες. Ξέρετε, πρέπει να ξεκινήσουμε από μια αφετηρία. Η σημαντική επιτυχία αυτού του συστήματος της κομματοκρατίας οφείλεται ακριβώς στο γεγονός ότι δεν είναι ανατάξιμο, αλλά και η Ελλάδα έχασε την αυτονομία μέσα στην οποία η κινήτο, άρα και η σκέψη της διανόησης και των πραγματικοτήκων, των μετά τη συγκρότηση του ελληνικού κράτους. Η συνήθις ερμηνεία είναι ότι φταίνε οι κληρονομιές, δηλαδή το παρελθόν πρώτης επανάστασης και η τουρκοκρατία. Μεγάλο λάθος. Είναι ένα άλοθη αυτό. Είναι σαν να λέμε ότι εγώ είμαι ασθενής, αλλά ο κύριος Δελικοστόπουλος θα πάρει φάρμακο για να θεραπευτώ εγώ. Δεν ισχύει αυτό. Το γεγονός ότι ο ελληνικός κόσμος υποκαθεστώς εθνικής κατοχής κυβερνούσε, έλεγχε οικονομικά, πνευματικά κλπ. Περίπου τρεις αυτοκρατορίες δεν μας απασχολεί. Και το γεγονός επίσης ότι ως ανεξάρτητο κράτος δεν μπορεί να σταθεί με όρους αξιοπρέπειας στον γεωπολιτικό χάρτη της περιοχής. Το γεγονός ότι όλος αυτός ο ελληνικός κόσμος εξαφανίστηκε και κινδυνεύει να εξαφανιστεί και ο ελληνικός κόσμος, ο ελλαδικός ελληνικός κόσμος, δεν μας απασχολεί. Το κεντρικό πρόβλημα δεν είναι να ψάξουμε να βρούμε την ευθύνη σε αυτόν που δημιούργησε τους όρους της διαπλοκής ή της διαφθοράς από τους πολίτες, ούτε τους πολιτικούς οι οποίοι στείνουν το χορό, το πανηγύρι και μας υποχρεώνουν, να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτό το πολιτικό σύστημα που επευλήθη είναι αναντίστοιχο με την πολιτική ανάπτυξη της κοινωνίας. Εάν πάμε στην Δυτική Ευρώπη, θα συναντήσουμε μία αντιστοιχία μεταξύ του πολιτικού συστήματος, άρα των πολιτικών που παράγει, και της κοινωνίας, που βασίζεται στο γεγονός ότι βαδίζουν, συμβαδίζουν, πάνε μαζί. Δηλαδή, η κοινωνία λειτουργεί ως ένα μαζικό, αγελαίο, κοινωνικό γεγονός, το οποίο βαραίνει πάνω στις αποφάσεις του πολιτικού προσωπικού χωρίς να το απειλεί. Επομένως, η πολιτική διαμορφώνει πολιτικές δημοσίου συμφέροντος. Εάν πάμε στην Αφρική, όπου μετακαινώθηκε αυτό το πολιτικό σύστημα, θα διαπιστώσουμε εκεί ότι υπάρχει μια αναντιστοιχία η οποία οφείλεται στο γεγονός ότι η κοινωνία είναι πολύ πίσω μπροστά σε αυτό το πολιτικό σύστημα. Στην Ελλάδα συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Η κοινωνία είναι πολύ μπροστά εξ επόψεως πολιτικής ανάπτυξης σε σχέση με το πολιτικό σύστημα. Ξέρετε τι καταργήθηκε από την Οθωνική Μοναρχία για να επιβληθεί το απολυταρχικό καθεστώς, για να εξευρωπαϊστούμε? Η δημοκρατία στα κοινά. Το γεγονός ότι εκεί ήταν τα κοινά, δηλαδή οι θεμέλιες κοινωνίες των Ελλήνων από την αρχαιότητα, η πόλις κράτη, όπου ο Έλληνας μέσα από την θέσμηση της κοινωνικής συλλογικότητας, το Δήμο, μπορούσε να ελέγχει την πολιτική και να τις υπαγορεύει πολιτικές δημοσίου συμφέροντος, είναι κάτι το οποίο έπρεπε να το δούμε σε επίπεδο κράτους έθνους. Αυτό δεν το είδαμε και το καταργήσαμε. Τώρα, σε κάθε περίπτωση, έχουμε μπροστά μας να κινηθούμε σε αυτό το συγκεκριμένο ευρωπαϊκό πλαίσιο και πεδίο, το οποίο βεβαίως δεν είναι σταθερό, είναι δυναμικό και ενδεχομένως έχουμε και μια δυνατότητα να συμμετάσχουμε στο βαθμό που μπορούμε και στη διαμόρφωσή του. Με δεδομένες αυτές τις διαπιστώσεις σας, που αφορούν κυρίως το παρελθόν και ενδεχομένως καθορίζουν το παρόν, πώς μπορούμε να σκεφτούμε, διαρωτώ με κι εγώ, πώς μπορούμε να σκεφτούμε τη συμμετοχή μας στην νέα Ευρώπη, αυτή που διαμορφώνεται, και ποια θα έπρεπε να είναι αυτή η νέα Ευρώπη? Η κατάσταση στην Ελλάδα, αυτό το ασύμβατο, δεν είναι τωρινό στη σχέση της με την Ευρώπη, είναι διαχρονικό. Δηλαδή, πάντα ήταν ένας παράξενος ξένος η Ελλάδα μέσα στην Ευρώπη. Με την Ευρωπαϊκή Ένωση έγινε οφθαλμοφανές. Γιατί ανεβήκαμε στην κορυφή, θεσμοθετήθηκε η παρουσία μας εκεί. Το πώς μπορεί να γίνει? Ξέρετε, ένας τρόπος υπάρχει. Η Ευρώπη να έρθει στο επίπεδο αυτής της αναντιστοιχίας και άρα να αλλάξει θεσμούς.
και η Ευρώπη και οι χώρες της Ευρώπης. Και αυτό είναι ορατό, ξέρετε. Ερχόμαστε στην καρδιά του ζητήματος αυτή τη στιγμή. Τι σηματοδοτεί η υπέρβαση του κομματικού συστήματος στην Ευρώπη από το Μακρόν? Η παραμέρηση των επισήμων πολιτικών στη Μεγάλη Βρετανία με τον Brexit? Η ιταλική πραγματικότητα, η αμερικανική πραγματικότητα? Μία αμφισβήτηση αυτού που στην Ελλάδα αποτελεί διαχρονικό πρόβλημα για άλλους λόγους και του κομματικού συστήματος, γιατί και το κομματικό σύστημα έχει φύγει πια από εκείνο το παρελθόν που το έφερνε σε εναρμόνιση τις δημόσιες πολιτικές με την κοινωνία, και βλέπουμε ότι σε επίπεδο Ευρώπης, παραδείγματος χάρη σήμερα, εάν μιλήσει κανείς για το συμφέρον των κοινωνιών, να πούν υπάρχει βρε αδερφέ και η κοινωνία που πρέπει να τη συνεκτιμήσουμε, η απάντηση θα είναι ότι είσαι ακραίος. Δηλαδή έχουμε μία σύγκρουση αυτή τη στιγμή, όχι μεταξύ σοσιαλισμού, μία ιδεολογία και φιλελευθερισμού, αλλά μεταξύ νέο φιλελευθερισμού, όπως τον λένε, κακώς τον λένε, αλλά χρησιμοποιώ τον όρο για να συνεννοούμαστε, και κλασικού φιλελευθερισμού, ο οποίος στο πολιτικό λεξιλόγιο ορίζεται ως ακροδεξιά. Δηλαδή αυτά που λέει η Λεπέν στη Γαλλία δεν είναι τα στοιχεία μιας ακροδεξιάς του τύπου του Μεσοπολέμου. Είναι ο κλασικός φιλελευθερισμός που ορθώνει το λεγόμενο, όπως το αντιλαμβάνονται, έθνος, κράτος, απέναντι σε υπερεθνικούς θεσμούς, παραδείγματος χάρη, ή απέναντι στις αγορές. Είναι η λάθος προσέγγιση μιας πραγματικότητας η οποία θέλει άλλη θεραπεία. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι οι ψηφοφόροι στη Γαλλία δεν υπερθεμάτισαν υπέρ της Λεπέν, ναι, αλλά υπέρ του Μακρόν. Ναι. Δεν ξέρω αν συμφωνώ απολύτως. Δεν συμφωνώ μαζί σας απολύτως για το θέμα της Λεπέν, αλλά δεν χρειάζεται να παρασκευαστεί. Έχει εξελιχθεί, δεν είναι ο πατέρας της. Αν ήταν εκφραστής του κλασικού φιλελευθερισμού, θα είχε και μεγαλύτερη απήχηση από αυτή που καταδικάστηκε στις εκλογές, παρά το δημαγωγικό της λόγο, ο οποίος οπωσδήποτε χτυπάει εθνικιστικές χορδές. Αλλά ας μην παρασυρθούμε στην εσωτερική γαλλική πολιτική. Αντιλαμβάνομαι βέβαια ότι χρησιμοποιείτε τα παραδείγματα για να αναδειχθούν οι τάσεις που υπάρχουν γύρω μας, οι οποίες είναι δεδομένες. Εγώ θα προσέθετα σε αυτά που είπατε ότι αυτό που λέμε κοινωνία, βεβαίως είμαι νομικός, αλλά είμαι και πολίτης και παρακολουθώ τις εξελίξεις, δεν είμαι κοινωνιολόγος. Αυτό που λέμε κοινωνία παίρνει υπό την εξέλιξη των νέων τεχνολογιών και κάποια καινούρια μορφή. Και οι δράσεις της κοινωνίας παίρνουν καινούρια μορφή, και επειδή οι δράσεις παίρνουν καινούρια μορφή μέσω της τεχνολογίας, σε κάποιο βαθμό αλλάζει και η υφή της κοινωνίας. Αυτά είναι, φαντάζομαι, σχετικά για την κοινωνιολογική επιστήμη, ίσως κοινοτοπίες, δηλαδή αρκετά βασικά. Όχι, είναι κεντρικά ζητήματα αυτή τη στιγμή, μην το λέτε. Ναι. Βλέπω λοιπόν, παρακολουθώντας και εκ της θέσεώς μου τα τελευταία χρόνια τις τεχνολογικές εξελίξεις σε ένα αρκετά ευρύ πεδίο, ότι αυτές είναι ραγδαίες, ότι ανατρέπουν ορισμένα δεδομένα και ορισμένους κώδικες επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων. Άρα επηρεάζουν οπωσδήποτε παιδιά, όπως είναι η προσωπική ζωή κλπ. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει πρωτίστως είναι το πολιτικό ζητούμενο, με την έννοια των εξελίξεων που έρχονται και μας, που δεν μπορούμε να καθορίσουμε, αλλά επηρεάζουν καθοριστικά τη ζωή μας, ή εν πάση περιπτώσει δεν μπορούμε να καθορίσουμε ατομικά. Και οφείλουμε να προβληματιστούμε και γι' αυτό. Δηλαδή, νομίζω είναι μια παράμετρος που πρέπει να βάζουμε πλέον στις αναλύσεις μας. Τα διαχρονικά ζητήματα είναι πάντα τα ίδια για την ανθρωπότητα, αλλά τα νέα τεχνολογικά δεδομένα πρέπει κάπως να τα βάζουμε στην εξίσωση. Δηλαδή θέλω να καταλήξω ότι και αυτές οι νέες τάσεις, οι πολιτικές που διαμορφώνονται, κάτι πρέπει να έχουν να κάνουν και με το γεγονός ότι τα τελευταία 10 χρόνια έχουμε τελείως καινούρια μέσα επικοινωνίας. Γι' αυτό, αν θέλετε, και ο κλασικός φιλελευθερισμός φαίνεται ανεπίκαιρος, και είναι. Επειδή εκφράσετε μια απορία για αυτό που είπα, θα σας πω το εξής. Τι έλεγε ο κλασικός φιλελευθερισμός για την οικονομική μετανάστευση? Που ήθελε την ανάπτυξη της αστικής τάξης. Ποιο περιεχόμενο ήθελε για την αστική τάξη? Μέσα στο έθνος κράτος, και το περιεχόμενο ήταν η βιομηχανική αστική τάξη ως ηγέτιδα. Σήμερα αυτά έχουν ανατραπεί. Δεν υπάρχει η ίδια σχέση μεταξύ αστικής τάξης στο παγκόσμιο επίπεδο και αστικής τάξης όπως την ξέραμε στον. Γι' αυτό και η Λεπέν είναι ανεπίκαιρη, γιατί μιλάει με τους όρους του παρελθόντος. Ενώ το ερώτημα σε σχέση με την παγκοσμιοποίηση, όπως λέγεται, και τον λεγόμενο φιλελευθερισμό, δεν είναι να τον σταματήσουμε, να τον καταργήσουμε.
το διακύβευμα δεν είναι αυτό. Είναι πώς θα ελέγξουμε το θηρίο, να το υπαγάγουμε σε ένα κανονιστικό περιβάλλον για να μην καθορίζει αυτό το σκοπό της πολιτικής. Όπως το διαπιστώνουμε στην Ευρώπη. Αναφερθήκατε, οι τεχνολογίες αυτή τη στιγμή είναι το κατεξοχήν όχημα για την ηγεμονία των αγορών και για να επιβάλλουν σκοπό πολιτικής, το σκοπό το δικό τους. Είναι πολύ χαρακτηριστικό, αν θέλετε, αυτό που συμβαίνει στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Ότι έχουμε ένα πολιτικό σύστημα το οποίο έχει όλα τα χαρακτηριστικά της απολυταρχίας. Ο ίδιος κυβερνάει, ο ίδιος νομοθετεί, δεν έχει εκλογική νομοποίηση καν και πολλά άλλα. Απ' την άλλη μεριά, το σύστημα της πολιτικής κυριαρχίας χωρίς εκλογική νομοποίηση, αν το πούμε έτσι. Και απ' την άλλη μεριά, ένα πολιτικό σύστημα χωρίς κράτος και με απόλυτη απουσία της κοινωνίας. Αυτό δημιουργεί τους όρους μιας ριζικής ανισορροπίας. Δηλαδή, η κοινωνία δεν είναι δυνατόν να μην έχει άποψη για τα πολιτικά δρόμενα, διότι διαρριγνύεται η σχέση μεταξύ κοινωνίας και πολιτικής. Με όλο το σεβασμό, μου φαίνεται κάπως απόλυτη η παρουσίαση αυτή των ευρωπαϊκών καταστάσεων. Επιτρέψτε μου έτσι, για να έχει και κάποιο ίσως ενδιαφέρον ο διάλογος στην επόμενη ενότητα. Είμαι ο Κωνσταντίνος Δελικοστόπουλος και συζητάμε με τον καθηγητή τον κύριο Κοντογιώργη για τα ευρωπαϊκά δρόμενα. Αυτό που αναπτύξατε ως σκέψη μου φάνηκε κάπως, επιτρέψτε μου έτσι με όλο το σεβασμό, κάπως υπερβολικό, με την εξής έννοια, ότι τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη έχουμε ζήσει σε πολύ έντονο βαθμό μια πολιτικοποίηση της συζήτησης. Δηλαδή έχουμε φύγει λίγο από το τεχνοκρατικό σκέλος και έχουμε μια έντονη πολιτική συζήτηση γύρω από το μέλλον της Ευρώπης. Ευκαιρίες στους λαούς έχουν δοθεί να εκφραστούν πέρα από τις κλασικές διαδικασίες του κοινοβουλευτισμού. Είχαμε πολλά δημοψηφίσματα από το 2005 και εντεύθεν, και δεν αναφέρομαι μόνο στα ελληνικά δρόμενα, τα οποία καμιά φορά μας καθυλώνουν στην ελληνική θέαση των πραγμάτων, που είναι οπωσδήποτε περιοριστική. Καλό είναι όταν μιλάμε για την Ευρώπη να προσπαθούμε να δούμε λίγο τα πράγματα από μια απόσταση, όλοι μας δηλαδή, και έχω την εντύπωση ότι υπήρξε μια πολιτική έντονη συζήτηση τα τελευταία χρόνια, η οποία μας οδηγεί και στον προβληματισμό γύρω από το μέλλον της Ευρώπης. Ότι υπάρχουν μηχανισμοί τεχνοκρατικοί, θα λέγαμε με όρους έτσι λίγο αυστηρούς, καταπίεσης ενδεχομένως των επιλογών που γίνονται, είναι γεγονός και έχει γίνει αντικείμενο ευρυτά της κριτικής. Ο ίδιος ο πρόεδρος Μακρόν στην ομιλία του έκανε αναφορά σε αυτά τα φαινόμενα. Παρατήρησα, ακούγοντας ξανά την ομιλία του, πόσες αναφορές έκανε στην έννοια της γραφειοκρατίας. Πόσο επικριτικός ήταν στα σφάλματα, μίλησε και για ψεύδι της ευρωπαϊκής νομενκλατούρας και πόσο κράτησε για τον εαυτό του και για τους λοιπούς φιλοευρωπαϊστές το δικαίωμα της άσκησης κριτικής στα ευρωπαϊκά πράγματα και στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Ήταν μια ομιλία στην οποία επιχειρήθηκε μια ανάκτηση αυτού του πεδίου από τους ευρωσκεπτικιστές, οι οποίοι δίνουν και μια διάσταση, τουλάχιστον προς τους νεότερους ανθρώπους, μια διάσταση μηδενισμού στο λόγο τους. Ενώ ο λόγος του Μακρόν, οφείλω να πω, ο οποίος δεν ήμουν κάποιος ενθουσιώδης οπαδός του, αλλά οφείλω να πω ότι ήταν ένας λυρικός λόγος, εμπνευσμένος, ο οποίος ήταν εμπνευσμένος και προσπάθησε και να εμπνεύσει. Προσπάθησε να εμπνεύσει, απευθυνόμενος προς νέους ανθρώπους, αυτό που λέτε, ήταν μια έκκληση συμμετοχής στη διαμόρφωση της νέας Ευρώπης. Όταν λέω ότι δεν υπάρχει κράτος, είναι πολιτικό σύστημα χωρίς κράτος, θέλω να πω ότι οι πολιτικές διαμορφώνονται με τους όρους των διακρατικών σχέσεων, δηλαδή σχέσεις δύναμης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κλπ. Δεν υπάρχουν θεσμικά αντισώματα ή αναχώματα. Όταν λέω ότι αυτά υπήρχαν στο παρελθόν με όρους πραγματικούς, δηλαδή η Γερμανία δεν είχε τόσο πολύ ισχύ και η Γαλλία δεν ήταν τόσο πολύ σε κρίση, ώστε να μην δημιουργούνται ισορροπίες. Όταν λέμε ότι δεν υπάρχει η κοινωνία, δεν υπάρχει η θεσμική διάσταση της κοινωνίας. Κοινωνίες υπάρχουν στην Ευρώπη, αλλά είναι ιδιώτες. Δηλαδή ο καθένας για τον εαυτό του. Το να συζητάω εγώ, εσείς, ο οποιοσδήποτε πολιτικός στην Ευρώπη για τα πολιτικά ζητήματα δεν σημαίνει ότι αλλάζει η φύση του πολιτικού συστήματος. Το ενδιαφέρον, αν θέλετε, πέραν της σημασίας του λόγου και του περιεχομένου του λόγου του Μακρόν, είναι ότι επέλεξε να βγάλει ένα λόγο στην πνίκα ενώπιον ενός κοινού, στον χώρο όπου λειτουργούσε η δημοκρατία. Ξέρετε ποιος είναι ο συμβολισμός? Ότι επειδή εκεί
έβγαλε το λόγο του ενώπιον κάποιων πολιτών με φόντο τον Παρθενώνα. Αυτό είναι η κορονίδα της δημοκρατίας. Αυτό είναι η άρνησή της στο επίπεδο συμβολισμών. Θα πάω στο περιεχόμενο. Η άρνησή της με την εξής έννοια, ότι η δημοκρατία, δηλαδή να τον συγκρίνουμε με τον Περικλή. Ο Περικλής όταν ανέβαινε στο Βήμα δεν ήταν πρωθυπουργός ούτε πρόεδρος, ήταν ρήτορας. Και η κοινωνία, δηλαδή οι πολίτες που ήταν συναθροισμένοι, αποφάσιζαν. Εδώ λοιπόν ήρθε να διακηρύξει κάποια πράγματα που πρέπει να σταθούμε σε αυτά σε σχέση με την Ευρώπη και τις χώρες της Ευρώπης, αλλά ήταν αυτός ο οποίος λειτουργούσε ως εντολέας και εντολοδόχος. Δηλαδή αυτός διαμόρφωνα τους όρους της εντολής της κοινωνίας, τι θέλει η κοινωνία, ποιο είναι το συλλογικό διακύβευμα, και αυτός έλεγε εγώ θα το πραγματοποιήσω. Αυτό είναι το αντίστροφο ακριβώς. Είναι μια εκλόγιμη μοναρχία η οποία στην πραγματικότητα μας... Θα αστειευτώ λίγο, θα μου επιτρέψετε. Μπορεί να είναι ο Περικλής του 25ου συναπτού έτους. Γιατί και ο Περικλής μετά από 20 έτη που εκλεγόταν στρατηγός... Άλλο στρατηγός. Πολιτικά ήταν ρήτορας, δεν ήταν πρωθυπουργός. Εντάξει, με ισχυρότατη, μια διάρκεια. Με ισχυρότατη επιρροή, όπως και όλοι οι άλλοι. Αυτή είναι η δημοκρατία. Αλλά να πάμε στο περιεχόμενό του. Ξέρετε... Μισό λεπτό. Μήπως παραβλέπετε το γεγονός ότι η ομιλία του μπορεί να είχε ένα περιορισμένο κοινό υπό την έννοια της φυσικής παρουσίας και για λόγους ασφαλείας προεπιλεγμένο, αλλά είναι μια ομιλία η οποία έχει διαβαστεί από δεκάδες διαβαστεί και μάλλον έχει παρακολουθηθεί στο YouTube από δεκάδες εκατομμυρίων ενδιαφερομένων, οι οποίοι είναι ψηφοφόροι, είναι ενδεχομένως δυνητικά ενεργοί πολίτες. Τι σημαίνει? Δηλαδή, δυνητικά. Θα περίμενα ότι μια έκκληση προς δράση. Να μπούμε σε αυτό. Ναι. Όταν μιλάμε για πολίτη σήμερα, εννοούμε τον πολίτη της μοναρχίας, που δίνει εκλογική νομιμοποίηση μόνο. Το περιεχόμενο της ιδιότητας του πολίτη, δηλαδή της ψήφου, μετράει. Είναι άλλο ο πολίτης του συστήματος αυτού της εκλόγιμης μοναρχίας, όπως το αποκαλώ, άλλος ο πολίτης της αντιπροσώπευσης και άλλος ο πολίτης της δημοκρατίας. Ο πολίτης της δημοκρατίας έχει περιεχόμενο διακυβέρνησης. Ο πολίτης σημερινός έχει εκλογικής νομιμοποίησης. Δεν του πέφτει λόγος από εκεί και πέρα. Να έρθουμε όμως μετά την διακοπή σε αυτό το ζήτημα που είναι κέριο. Θέλω να σας ρωτήσω, τι είναι ο πολίτης Ευρωπαίος, δηλαδή, κατά τη γνώμη σας αυτή τη στιγμή? Ο πολίτης είναι υπήκοος. Απλώς υπήκοος. Είναι ατελής πολίτης. Διότι ανήκει στην Ευρώπη, ανήκει στο κράτος, αλλά δεν είναι μέρος, δηλαδή εταίρος του πολιτικού συστήματος. Ξέρετε. Παραγνωρίζετε ορισμένα δεδομένα, αν μου επιτρέπετε, όπως είναι την κοινότητα δικαίου που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή το κράτος δικαίου το ευρωπαϊκό, εμείς ως νομικοί που το μελετούμε, αναγκαστικά δηλαδή, για να ενημερωνόμαστε επιστημονικά, είναι ένα πολύ σύνθετο και προστατευτικό σε πολλά πεδία. Για την ατομική ελευθερία, για την ιδιωτική ζωή του ανθρώπου. Μισό λεπτό. Ας ξεκινήσουμε από εκεί, γιατί υπήρξαν καθεστώτα που την εξαφάνισαν, οπότε δεν θα συζητούσαμε καν αυτές τις δυνατότητες. Σύμφωνοι, οπότε... αλλά το να συγκρίνουμε το αυταρχικό καθεστώς με το κοινοβουλευτικό. Ωραία, αφήνω τα αυταρχικά καθεστώτα. Το κράτος δικαίου το ευρωπαϊκό, το οποίο είναι σύνθετο και είναι προϊόν απόπειρας σύνθεσης και συγκερασμού όλων αυτών των διαφορετικών καταβολών του εκάστοτε νομικού πολιτισμού των 27 πλέον. Κατατείνει όμως στην προστασία κάποιων θεμελιωδών, όχι απλώς ατομικών δικαιωμάτων, κάποιων θεμελιωδών αρχών. Και βλέπουμε συχνά ότι ένα μεγάλο πεδίο των αντιπαραθέσεων κάποια στιγμή καταλήγει σε αυτό το περίφημο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του Λουξεμβούργου, που είναι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή στο Δικαστήριο του Στρασβούργου, που είναι το Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, άλλου διεθνούς οργανισμού. Χωρίς λοιπόν να κουράσω με τις νομικές λεπτομέρειες, χύνεται πολύ μελάνη και πολλά καλά μυαλά δουλεύουν, πιστεύω με καλή προαίρεση. Μιλώ για τους δικαστές, για τους δικηγόρους, μιλάμε για μια συλλογική προσπάθεια μέσα από τον καθορισμό του κράτους δικαίου, μια συλλογική προσπάθεια για ένα κεκτημένο ευρωπαϊκό, το οποίο ο Μακρόν το ανέφερε αυτό στην ομιλία του, είναι ακριβοθόρητο για αυτούς που δεν έχουν την προστασία του. Συγκρατήστε όμως κάτι. Παρακαλώ. Μάλλον θα το συζητήσουμε στην επόμενη ενότητα. Χαίρετε και πάλι, είμαι ο νομικός και
πανεπιστημιακός στη Γαλλία Κωνσταντίνος Δελικοστόπουλος και έχουμε μια ελεύθερη συζήτηση με τον καθηγητή τον κύριο Κοντογιώργη για τα ευρωπαϊκά δρόμενα. Δεν έχουμε συμφωνήσει σε όλα βεβαίως, αλλά είναι μια ζωντανή συζήτηση. Είναι η αρχή του διαλόγου είναι η συμφωνία, η συνάντηση των αντικειμένων λόγων, όπως θα έλεγε ο Θουκυδίδης. Θέλω να απαντήσω σε αυτό για να πω πού πάει και τι χρειάζεται η Ευρώπη. Πρώτα-πρώτα είναι αδιαμφισβήτητο ότι η Ευρώπη αποτελεί μια πρωτοπορία σε σχέση με ό,τι συμβαίνει στον άλλο κόσμο και που το ζούμε καθημερινά και που εισάγεται και στην Ευρώπη άλλωστε μέσα από αυτές τις εκπληκτικές ατομικές πρωτοβουλίες ορισμένων παραγόντων του Ισλάμ και πολλών άλλων. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό, όπως επίσης για το γεγονός ότι στην Ευρώπη έχει θεμελιωθεί αυτό που λέγεται κράτος δικαίου, θα έλεγα πολιτεία δικαίου. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι από αυτή την πολιτεία δικαίου που επιδιώκει να προστατεύει το άτομο εξαιρείται η πολιτική. Η πολιτική τάξη είναι πέραν του νόμου. Είναι υπεράνω της πολιτείας δικαίου, του κράτους δικαίου και βεβαίως οι πολιτικές που ακολουθούνται. Οι αντισυμβατικές, η προσήλωση, η ψήφος των κοινωνιών σε αντισυμβατικές πολιτικές προτάσεις που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, ομολογούν τι? Ότι οι κοινωνίες ψάχνουν κάτι άλλο. Αισθάνονται ότι είναι σε πολιτική αδυναμία. Αισθάνονται δηλαδή ότι αυτό που υπάρχει στην Ευρώπη, γιατί δεν είναι νοσταλγή αυτού που υπάρχει στο Ισλάμ ή στον Τρίτο Κόσμο, αυτό που υπάρχει στην Ευρώπη δεν τις ικανοποιεί. Ψάχνουν τι ουσιαστικά μέσα από την ψήφο στην αντισυμβατική συμπεριφορά, την υπέρβαση του παρόντος πολιτικού, κομματικού ή όπως θέλετε συστήματος και τη διαμόρφωση μιας νέας σχέσης μεταξύ κοινωνίας και πολιτικής, αυτό που ορίζει το είδος του πολιτικού συστήματος, ώστε να αλλάξουν οι πολιτικές στην Ευρώπη. Πώς θα αλλάξουν οι πολιτικές στην Ευρώπη λοιπόν, εάν οι πολιτικοί δεν υπόκεινται σε έλεγχο και κρατούν ταυτόχρονα και την ιδιότητα του εντολέα και την ιδιότητα του εντολοδόχου, μόνο με την αλλαγή του πολιτικού συστήματος. Δηλαδή, μέσα από την προσέγγιση της κοινωνίας, όχι ως ιδιωτικού αθροίσματος ιδιωτών, αλλά ως συλλογικότητας, όπως είναι η Βουλή κλπ. Εγώ δεν βλέπω άλλον τρόπο, γιατί αν υπήρχε θα είχε συμβεί ήδη. Οι διακηρύξεις όπως του Μακρόν είναι πολύ σημαντικές για το που θέλει να πάει και να αναπροσανατολίσει ώστε το συμφέρον των κοινωνιών να είναι σκοπός της πολιτικής στην Ευρώπη και στις χώρες της Ευρώπης, αλλά αυτό μέσα από τους συσχετισμούς που έχουν διαμορφωθεί φοβάμαι ότι δεν είναι εφικτό και ότι πολύ σύντομα θα δούμε η ψήφος προς τις αντισυμβατικές συμπεριφορές και προτάσεις να γίνει ψήφος άρνησης του παρελθόντος όπως ήδη διαμορφώνεται, αλλά με συγκεκριμένο τρόπο και πρόταγμα που θα ενσωματώνει τις κοινωνίες ή θα αξιώνει την ενσωμάτωση των κοινωνιών με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στην πολιτική διαδικασία για να αλλάξει και η πολιτική ατζέντα. Εγώ θα ήθελα να συνοψίσω κάπως διαφορετικά. Οι σκέψεις αυτές έχουν οπωσδήποτε μεγάλο ενδιαφέρον και βάθος. Θα ήθελα να πω, με αφορμή και την ομιλία του Μακρόν, αλλά και την επίσκεψη του Ομπάμα και τα λόγια που είπε ο Ομπάμα εδώ στην Ελλάδα, δεν είναι αμεληταίο το ότι ήρθε και ο πρόεδρος των ΗΠΑ και ο πρόεδρος της Γαλλίας σε μια συγκυρία στην πατρίδα μας και εκφράστηκαν δημόσια και τοποθετήθηκαν. Όχι για την Ελλάδα, αλλά για το μέλλον της ανθρωπότητας, του δυτικού κόσμου και για τις προκλήσεις του μέλλοντος. Υπάρχει ένας φιλόσοφος του δικαίου, ο οποίος είναι Σκοτσέζος, λέγεται Μακόρμικ, και έχει πει το εξής χαριτωμένο, με το οποίο θα προσπαθήσω να εξηγήσω το επιχείρημά μου. Έχει πει, όταν είμαι when in England, I feel Scottish. When in the continent, I feel British. And when in the United States, I feel European. Και όταν είστε στην Κίνα θα αισθάνεστε Ευρωπαίος και όχι Έλληνας, γιατί δεν θα ξέρουν έτσι, που είναι η Ελλάδα. Αυτά με τον τρόπο του τα ανέφερε και ο πρόεδρος Μακρόν. Δηλαδή έθεσε ένα θέμα, όχι υπό τη μορφή βέβαια φοβήτρου σκιάχτρου, αλλά έθεσε ένα υπαρκτό ζήτημα. Ότι γύρω μας στην Ιφίλιο αναπτύσσονται άλλοι πολιτισμοί σεβαστοί, δυναμικοί, διεκδικούν ένα ρόλο στα πράγματα και επηρεάζουν τη ζωή μας. Αυτά τα είχε πει και ο Εντγκάρ Μωράν αρκετά νωρίς σε κάποιες σκέψεις που είχε κάνει για την, με ένα πολύ χαριτωμένο τίτλο σε ένα βιβλίο που λεγόταν «Terre Patrie». Προσπαθούσε δηλαδή να αναδείξει το ζήτημα της συλλογικής ευθύνης που αφορά βέβαια όλο τον πλανήτη. Εκεί λοιπόν το θέμα δεν είναι να δημιουργηθεί ένας τρίτος παγκόσμιος πόλεμος υπερδυνάμεων. Το θέμα είναι
αυτοί που μοιράζονται κάποια κοινά ιδανικά και κάποιες κοινές αξίες να μπορούν να συγκροτηθούν σε ένα υποτυπώδες δημοκρατικό οπωσδήποτε, συμμετοχικό οπωσδήποτε, συλλογικό οπωσδήποτε σχήμα, το οποίο να τους εκπροσωπεί, θα έλεγα με κάποιο ρεαλισμό, κατά 51 τουλάχιστον τις 100. Όχι 51 με την έννοια της επίκαιρης τυραννίας της πλειοψηφίας, αλλά με την έννοια ότι θα φτάνει σε έναν ικανοποιητικό, ας πούμε 70 λοιπόν τα 100, αν θέλουμε να είμαστε έτσι πιο γενναιόδοροι, να φτάνουμε σε ένα βαθμό όπου να νιώθουμε μια ικανοποιητική εκπροσώπηση. Κανείς δεν αμφισβητεί ότι η τεχνοκρατία των Βρυξελών και το κατασκεύασμα αυτό έχει ενδεχομένως φτάσει στα όρια του. Ο ίδιος ο Μακρόν έκανε κάποιες σχετικά ρηξικέλευτες προτάσεις. Όταν μιλάει για κοινοβούλιο της ζώνης του ευρώ, όταν μιλάει για λίστες εκλεγμένων ευρωβουλευτών άλλης, δηλαδή ότι θα μπορεί να είσαι Γάλλος ευρωβουλευτής αλλά Έλληνας πολίτης, και ούτω και αντίστροφα, τέτοιες προτάσεις είναι εν πάση περιπτώσει, δεν φτάνουν, είναι μεμονωμένες, αλλά ταράζουν κάπως τα νερά. Και δεν τα ταράζουν νιηλιστικά, μηδενιστικά, όπως επιχείρησαν ενδεχομένως κάποιοι δημαγωγοί εδώ και εκεί, δεν έχει σημασία, αλλά προσπαθεί να τα ταράξει εμπνέοντας τους νεότερους. Και βεβαίως είπε ότι θα ανοίξει και μια μεγάλη συζήτηση που θα διαρκέσει 6, 9, 12 μήνες. Μπορεί να χρειάζονται 6 χρόνια για να φτάσουν στο ιδεατό. Αλλά εν πάση περιπτώσει είπε, δεν θέλω να το κάνω εν κρυπτό. Είπε, όχι εν κατημηνή. Όχι δηλαδή εν κρυπτό να γίνει αυτή η συζήτηση σε διπλωματικό επίπεδο. Αλλά να γίνει σε επίπεδο πολιτών. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Μπορώ να κάνω παρακαλώ, μια επισήμανση. Θα συμφωνήσω με αυτό το γεγονός ότι η πρόταση του Μακρόν είναι το ευρωπαϊκό πολιτικό σύστημα να πλησιάσει τα εθνικά ευρωπαϊκά πολιτικά συστήματα. Δηλαδή να είναι στην εποχή του. Απλώς θεωρώ ότι για την Ευρώπη αυτό δεν αρκεί. Δεν αρκεί γιατί έχουμε μία άλλη κατηγορία. Δεν είναι εθνική κοινωνία, είναι μία ευρωπαϊκή κοινωνία που περιλαμβάνει πολλές εθνικές οντότητες, οι οποίες έχουν πολλά και ιδιαίτερα συμφέροντα, όχι μόνο πολιτιστικά αλλά και άλλα. Γι' αυτό είπα ότι η Ευρώπη είναι χωρίς πολιτικό σύστημα, χωρίς κράτος. Γιατί η έννοια του κράτους σημαίνει κοινές οικονομικές πολιτικές, κοινές πολιτικές άμυνας, πολιτικές δηλαδή τις οποίες η Ευρώπη αποφεύγει να αγγίξει. Και άρα εκεί πρέπει να υπάρξει η σύνθεση μεταξύ αυτού που είναι η Ευρώπη τώρα, μια οικονομική κοινότητα κυρίως, με μια κοινότητα των εθνών της Ευρώπης. Άρα ένα πολιτικό σύστημα που θα τα προβλέπει αυτά και θα τα αγγίζει σε βάθος. Σε αυτό οφείλω να αναγνωρίσω ότι ο Μακρόν έκανε ένα βήμα σημαντικό που μένει να αποδειχθεί. Ασφαλώς. Δεν είναι επαρκές, γιατί εγώ θεωρώ ότι οι κοινωνίες πρέπει διαφορετικά να μπουν και θα τεθεί το ζήτημα στο μέλλον, αλλά είναι επαρκές για τις παρούσες συνθήκες για να αλλάξει η πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πάντως καλοδεχούμενο σαν εξέλιξη, ότι μοιάζει να ανοίγει ένας διάλογος προς αυτή την κατεύθυνση. Ας ελπίσουμε ότι φωνές ακραίες και μηδενιστικές, ανεξαρτήτως ιστορικών καταβολών ή όχι, δεν θα κυριαρχήσουν. Θέλω να πιστεύω ότι πρέπει να βρεθεί έτσι ίσως ένας καλός εννοούμενος θρίαμβος της μετριοπάθειας. Όχι ένας νερόβραστος βέβαια μέσος όρος, αλλά μια κάπως μετριοπαθέστερη ανθρωπιστική αναγεννησιακή βάση πάνω στην οποία να μπορέσουν να συγκεραστούν αυτές οι καταστάσεις. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο αδύνατον. Το παράδειγμα των μελετών. Να ξανασυνδεθούμε με την έννοια της πρόοδου νομίζω. Και η έννοια της πρόοδου περιέχει την έννοια της ελευθερίας των κοινωνιών και όχι των ολίγων. Θέλω, αν μου επιτρέπετε, να πω κάτι για το οποίο είναι μια λεπτομέρεια για την οποία σε εισαγωγικά σε μνήνομαι. Η επίσκεψη Μακρόν υποθέτω ότι έρχεται σε ακολουθία με την επίσκεψη Ομπάμα. Η επίσκεψη Ομπάμα, όπως και με πληροφόρησαν, έχει μια αρχή στην πρώτη μέρα στις παραμονές της εκλογής του. Είχα αλληλογραφήσει με παράγοντες Ελληνοαμερικανούς της Ουάσιγκτον και τους πρότεινα να έρθει να κάνει τον εναρκτήριο λόγο του, να απαγγείλει στην Ακρόπολη, στο Παρθενώνα. Πήγε στην Τουρκία, διότι δεν το διαχειρίστηκαν σωστά. Όμως με ενημέρωσαν κάποια στιγμή ότι υπέβαλαν τη σκέψη να έρθει στο τέλος και γι' αυτό ήρθε. Το λέω αυτό γιατί ήταν μέρος των σκέψεών μου για την εξωτερική πολιτική της χώρας.
μέσα στην κρίση, ένα τέτοιο γεγονός θα έπρεπε να είχε και του Ομπάμα και του Μακρόν, θα έπρεπε να είχε αξιοποιηθεί στο έπακρο από την ελληνική κυβέρνηση, και φοβάμαι ότι δεν έγινε, παρά μόνο θεωρήθηκε ότι ήταν ένα γεγονός εσωτερικής κατανάλωσης. Το να έρχεται να επιλέγει ο πρόεδρος της υπερδύναμης και ο πρόεδρος μιας μεγάλης δύναμης ευρωπαϊκής τον Παρθενώνα για λόγους και μόνο συμβολισμού, για τη θέση της Ελλάδας στον δυτικό τουλάχιστον κόσμο, νομίζω ότι θα έπρεπε αυτό να διακινηθεί με άλλους όρους. Αλλά δεν φτάνει το μυαλό των ανθρώπων για να πάει μέχρι εκεί. Το είπε ο Μακρόν. Η Ελλάδα υπάρχει πάντα μυστικά στην καρδιά κάθε Ευρωπαίου. Ναι, τσιτάροντας τον Μαλρό. Και αυτό. Ναι, ακριβώς. Η φράση είναι του Μαλρό. Αυτό είναι ένα μείζον στοιχείο εξωτερικής πολιτικής. Για καλλιεργημένους ανθρώπους είναι μείζον. Άρα στόχος να καλλιεργήσουμε όσους περισσότερους, όχι εμείς, να καλλιεργηθούν όσοι περισσότεροι. Οι πολιτικές ηγεσίες κάνουν τη διαφορά και φτιάχνουν την εικόνα μιας χώρας. Λοιπόν, δυστυχώς ο χρόνος μας τελειώνει, οπότε θα συνεχίσουμε μια άλλη φορά, ελπίζω. Ευκαιρία να έχουμε έναν τόσο ωραίο διάλογο. Ναι.